Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στα γένος υπέροχου μαγαζιού του Μούρι. Τι κάνετε, καλώς σας βρήκα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς θα περάσει με το Χριστούγεννα τώρα που αναφερθήκαμε στα χρόνια πολλά? Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων για την ώρα δεν έχω οργανώσει κάτι, αλλά σίγουρα θα ξεφύγω για λίγες ώρες. Κάπου να πάω, κάτι θα κάνω. Θέλω, ευελπιστώ και εύχομαι να περάσουμε την οικογένειά μου. Θα πας κάπου επαρχία, είναι γονείς σου ή Αθήνα? Θα πάω Ράχοβα, γιατί από εκεί είμαι, οπότε ευτυχώς είναι και κοντινό ταξίδι, οπότε μπορώ να πεταχτώ και να πάω και να κάτσω λίγο, οπότε να γυρίσω. Πάντως εγώ πρώτη φορά σε βλέπω από κοντά, σε παρακολουθώ χρόνια και σε φωτογραφίσεις και στη τηλεοπτική σου πορεία. Είσαι πάρα πολύ όμορφος. Ας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε τις κολλακές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τι να πω. Ποια είναι πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχεις ζήσει όλα αυτά τα χρόνια? Καταρχήν δεν θέλω να πω την ακραία εκδήλωση θαυμασμού. Μου αρέσει που γενικά ο κόσμος βλέπει έξω και μου μιλάει και του αρέσει και γενικότερα που μου λέει πολύ καλά λόγια. Οπότε αυτό με ενθαρρύνει ουσιαστικά και στο καινούριο μου εγχείρημα που είμαι στην τηλεόραση. Οπότε είναι κάτι που με βοηθάει και χαίρομαι πολύ. Ουσιαστικά δεν κάνω κάτι, απλά όλα αυτά είναι από κοντά μου. Νιώθεις λίγο παρεξηγημένος κάποιες φορές? Κοίταξε, σίγουρα όταν εμπλέκεις και με την τηλεόραση γενικότερα το ξέρεις και πολύ καλά, είτε γράφεις είτε φωτογραφείς είτε οτιδήποτε, σίγουρα δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Οπότε κάποια πράγματα που κάνεις, επειδή είναι ο χαρακτήρας σου, δεν αρέσει σε όλους. Οπότε εύκολα παρεξηγήσει κιόλα. Και όσο μάλλον πόσο που εκτίθεσαι και κάθε μέρα είναι και λογικό. Έχει υπάρξει κάτι που σε έχει ενοχλήσει, που σε έχει ορκίσει? Ξέρεις, στην αρχή ουσιαστικά με ενοχλούσε το ότι κάποιος μπορούσε να βγάζει εύκολα συμπεράσματα χωρίς να σε ξέρει και να γράφει κιόλας. Αλλά πλέον πραγματικά με τα χρόνια και με όλα αυτά και βλέποντας και με τους άλλους φίλους μου, δεν με ενοχλεί, γιατί ο κύκλος μου ουσιαστικά είναι έξω από αυτό. Οι φίλοι μου και ο κύκλος που συναναστρέφομαι είναι εντελώς διαφορετικός με αυτό που δουλεύω. Οπότε είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς είναι να είσαι μαζί με την Ελένη Μενεγάκη? Σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σπουδαίο και είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί στο βιογραφικό μου που συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο, καταρχήν γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος απέναντί μου, με βοηθάει, με στηρίζει και γενικότερα με συμβουλεύεται, οπότε σίγουρα με βοηθάει πάρα πολύ στο ξεκίνημά μου στην τηλεόραση να είμαι σε μια τέτοια εκπομπή και να είμαι σε έναν τόσο δυνατό άνθρωπο. Τι άλλο θα θέλεις να κάνεις στην τηλεόραση, Δημήτρη, έχεις σκεφτεί? Περαιτέρω, τώρα μαθαίνω, έτσι. Είμαι στην ώρα μαθαίνω, δεν θέλω να απασχολώ πολύ, δεν θέλω να παίρνω χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή απορροφάω σαν σουγκάρι αυτή τη δυνατότητα που έχω που βρίσκομαι κοντά στην Ελένη, έτσι. Δοκιμάζω, πειραματίζομαι, ήμουν πολύ τυχερός γιατί όλο το χειμώνα ήμουν και σε μια κυπριακή εκπομπή που πήγε πάρα πολύ καλά και οι προτάσεις συνεχίζονται, οπότε βλέπω ότι κάτι έχω μάθει και το κάνω σωστά. Σίγουρα ακόμα είμαι πολύ νωρίς, οπότε περιμένω την κατάλληλη στιγμή, στη δικιά μου δηλαδή, που θεωρώ ότι θα είμαι έτοιμος να κάνω κάτι παραπάνω. Το modeling αποφέρει χρήματα πλέον ή έχει υπάρξει κρεσίγια σε αυτό? Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι ό,τι κυνηγάς και ό,τι δουλεύεις θα σου φέρει χρήματα. Τώρα από εκεί πέρα, οποιαδήποτε δουλειά, είτε λέγεται modeling, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται κάτι έξω από όλο τον χώρο του θεάματος, όσο το κυνηγάς εσύ, τόσο θα σου φέρει. Αν επαναπάβεσαι σε κάτι, κανένας δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει ένα συμπληρώσιμο για κάτι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις στιγμές τύχης, αλλά αυτές πλέον στις μέρες μας έχουν. Θεωρείς ότι είσαι πλούσιος μετά από τόσα χρόνια δουλειά, πλούσιος εντός εισαγωγικών? Θεωρώ ότι οι εμπειρίες της δουλειάς μου με έχουν κάνει πλούσιο και όχι τα λεφτά. Που το θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό και με τις γνωριμίες που έχω κάνει και γενικότερα με την γνωριμία με τον εαυτό μου. Αυτό το θεωρώ ακόμα καλύτερο από ότι τα λεφτά. Σίγουρα είναι το μέσο, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να βλέπουμε λίγο πιο μακριά στη σχέση με αυτό. Με την υποκριτική θέση, θα ασχοληθεί? Κοίταξε, θα ήθελα να περάσω από ένα κομμάτι να δω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι σε αυτό το τομέα. Δεν θα έλεγα όχι, μου έχουν κάνει κάποιες προτάσεις, απλά δεν αισθανόμουν άνετος να ξεκινήσω κάτι. Άμα μου γίνει κάτι που ίσως είναι και λίγο πιο κοντά σε μένα, μάλλον με τόσο καιρό, σίγουρα θα το δοκιμάσω. Έχει τη θέμη πάντω του εραστή, του Ζεν Πρεμιέ, του αυτό, αλλά εσύ γυναίκε δεν έχουν κάνει. Τι γίνεται με σένα? Αυτό δεν ήθελα να σου πω. Είναι εύκολο να παρεξηγήσουμε αυτό. Και γενικότερα όταν εμπλέκεσαι σε μια ζωή και όταν είσαι και αυθόρμητο, γιατί σε οτιδήποτε δουλειά και να κάνω βάζω τα στοιχεία του χαρακτήρα μου. Δεν αλλάζω τα στοιχεία του χαρακτήρα μου. Οπότε δεν θα ήθελα καμία δουλειά που κάνω να αλλάξει το χαρακτήρα μου σε καμία. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, αυτό υποστηρίζω, αυτό είμαι μέσα και έξω από τις κάμερες, δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οπότε δεν θα ήθελα να μιλήσω για το παρελθόν, ούτε για καμία κοπέλα, απλά θεωρώ ότι όταν είμαι με μια κοπέλα, είτε είμαι για μια μέρα, ότι μας αξιώθει ως για μια ζωή, θα είμαι αυτός ο άνθρωπος.
θες να παντρευτείς, υπάρχει ο γάμος στα σχέδιά σου. Σίγουρα αυτό είναι στα σχέδιά μου και σίγουρα αυτό είναι και νομίζω στα σχέδια του κάθε ανθρώπου που πορεύεται στη ζωή. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός, να φτάσει και να ολοκληρωθεί και να συμπορευτεί με μια γυναίκα ή με έναν άντρα αντίστοιχο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είσαι πολύ ερωτευμένος αυτή την περίοδο. Μακάρι, αν μας το λέει πληροφορίες, να έρθει να μου χτυπήσει με την πόρτα. Είμαι πάρα πολύ καλά γιατί θεωρώ ότι έχω την υγεία μου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, οπότε είμαι ερωτευμένος με την υπάρχουσα ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχεις. Να είστε καλά.